από ό,τι προβλέπετε πάλι θα έρθουν κουτσουρεμένες και πάλι θα έχουμε το πρόβλημα που των απλέρωτων μέχρι να ξεκινήσουν οι εστάσεις. Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς για μια μεγάλη μερίδα αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης κινδυνεύει να μην φτάσει. Στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης είναι ορατό το ενδεχόμενο να αποκλειστούν όσοι δεν πρόλαβαν να προβούν σε διορθώσεις. Και είμαστε τώρα εδώ για να δούμε, να παλέψουμε την αγώνα, μήπως ξεπληρωθούν μπάρε μου οι γνήσιοι κτηνοτρόφοι τώρα τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν το βλέπω γιατί από ό,τι το Υπουργείο μας έχει ξεκαθαρίσει θα πάμε σε εστάσεις. Η διαδικασία των ενστάσεων, ωστόσο, αναμένεται να αρχίσει μετά την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς, αλλά είναι και πάλι αμφίβολο αν οι δικαιούχοι λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο σκοπεύω να θέσω και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχικώς και να το φέρω στη Βουλή σε περίπτωση που δεν λύνεται αμέσως. Θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για ένα από τα ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Μεγάλο το μπέρδεμα και με το κτηματολόγιο. Περίπου 30.000 αγρότες που εμπλέκονται με αμφισβητούμενες από το δημόσιο ιδιοκτησίες βρίσκονται αντιμέτωποι με μηδενισμό των εκτάσεων και ποινές για τις δηλώσεις που έκαναν το 2021 σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ζητήσουμε από πάνω από το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκάθαρους όρους του παιχνιδιού, να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που ετοιμάζουν, κάνουν τον προγραμματισμό τους, φτιάχνουν τις δηλώσεις τους, τα προγράμματά τους και όλα αυτά, ότι με αυτούς τους όρους θα επιδοτηθούν και θα πληρωθούν. Ενδεικτικό της έλλειψης ρευστότητας στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο είναι το γεγονός ότι στα Χανιά υπάρχουν ακόμα κτηνοτρόφοι που δεν έχουν κατεβάσει τα κοπάδια τους από τη Μαδάρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στα ποιμνιοστάσια τους, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ζωοτροφές. Σε σύσκεψη σήμερα στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, αποφασίστηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση πίεσης για ενίσχυση του κλάδου.